Πρόκειται για μια κοροϊδία προκλητική απέναντι στο 1.100.000 ανέργους που υπολογίζονται σήμερα στην Ελλάδα. Είναι πρόκληση και κοροϊδία γιατί εξάγγειλε 6.500 νέες θέσεις εργασίας, τις οποίες έχει εξαγγείλει εδώ και πολύ καιρό. Ανακύκλωση έκανε των υποσχέσεων. Γι' αυτό λέμε ότι πρόκειται κυριολεκτικά για ντροπή. Πώς βρήκε το κουράγιο να κάνει τέτοιες εξαγγελίες, πού νομίζει ότι απευθύνεται? Σήμερα, όπως αναγράφεται, ο κύριος Μπαρόζο λέει ότι το κόστος εργασίας θα πρέπει να μειωθεί κατά 15% την περίοδο 2012-2014. Το κόστος εργασίας, αυτό που υπάρχει σήμερα. Κόστος εργασίας είναι και οι μισθοί και οι παροχές, είναι το σύνολο. Ό,τι έχει σχέση με τις εισφορές του εργοδότη. Πάμε για κατάργηση των εισφορών του εργοδότη. Και κοροϊδεύει ο κύριος Βενιζέλος και θα κοροϊδέψει αύριο και ο κύριος Σαμαράς που θα μιλήσει για αντισταθμιστικά μέτρα ή τα ισοδύναμα, όπως τα λέει. Κοροϊδεύει και αυτός επίσης.